στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου αναμένεται να προσεγγίσει, όχι εξ αρχής, αλλά σταδιακά. Ήδη βρίσκεται εδώ ο Πορθητής. Είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την εμπορική συμφωνία για το κοίτασμα Αφροδίτη. Συζητάμε λοιπόν όλα αυτά στο στούντιο με τον κύριο Χαράλαμπο Σταυρίδη, που είναι επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλώς σας ήρθατε. Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Κυπριακού του Δημοκρατικού Συναγερμού. Υπεύθυνος Διεύθυνσης Κυπριακού. Νομίζω σας είναι η δεύτερη φορά που σας λέω λάθος. Δεν πειράζει. Απολογούμε. Να το διορθώσουμε βεβαίως και στο τίτλο, να παρακαλέσω. Ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και η αντιπρόεδρος και. Να διορθώσουμε τον τίτλο της κυρίας Ερωτοκρήτου, εγώ δεν θα το πω λάθος. Η αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, η κυρία Χριστιανά Ερωτοκρήτου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πριν ανοίξουμε τη συζήτηση, θέλω να κάνουμε μία σύνδεση με την Έλενα Λουκά, η οποία βρίσκεται στο Μιτσερό. Έχει δίπλα της τον διευθυντή της Μπρασάλ, που τόσες μέρες έχουν ρίξει πολύ κόπο για να ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες του πολλαπλού εγκλήματος με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι πριν από σχεδόν 1,5 μήνα. Έλενα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ο άνθρωπος που συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες μαζί με την ομάδα του ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του, επιχειρησιακά φυσικά, και όσα μπορεί να μας πει από αυτές τις 50 μέρες των ερευνών τόσο στην Κόκκινη Λίμνη όσο και στο Φρεάτιο, το φρεάτιο του μεταλλείου στο Μιτσερό. Αν είμαστε έτοιμοι όμως, να του δώσουμε τον λόγο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είναι ο... Περίμενε. Πάμε τώρα. Καλή σας μεσημέρι, είμαι ο Έτωαρ Πράγκο. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον... Παρακαλώ, ναι. Ναι, είμαι ο Έτωαρ Πράγκο, είμαι ο διευθυντής και ο διοκτήτης της εταιρείας Parasol Marine Services. Είμαστε δαμέ στην Κόκκινη Λίμνη από τις πρώτες ημέρες για την έρευνα και για να βρεθούν οι τρεις τσάντες. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή για όλη την ομάδα. Είχαν συναντήσει θολά νερά, βαθύ λάσπη, επικίνδυνους κρεμμούς, πέτρες που κυλούσαν, πέφταν. Το νερό είναι έτσι ασίτικ, είναι δηλητηριώδης. Επηρεάζει στο δέρμα. Οι δίτες εφορούσαν ειδικές στολές, ειδικών εξοπλισμό. Τούντα πράγματα είχε ήδη πάθουν ζημιές που το νερό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα μου, των διτών, που περάσαν πολλές δύσκολες ώρες και πάρα πολλές ώρες σε αυτή τη λίμνη με τις πρώτες δύο τσάντες που βρεθήκαν, και χθες η ώρα 11 που βρέθηκαν και η τρίτη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την υποστήριξη και τη βοήθεια της πυροσβεστικής, τον κύριο Μάρκο Ντράγκολα, της ΕΜΑΚ, του ΤΑΕ Λευκοσία, την αστυνομία, για την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει σε αυτή την αποστολή και τη δουλειά που μας είχαν δώσει. Υπήρχαν στιγμές, κύριε Μπράγκο, που είπατε θα τα εγκαταλείψουμε, διότι από τη δεύτερη μέχρι την τρίτη βαλίτσα μεσολάβησαν πολλές μέρες. Περάσαν πολλές μέρες. Η φύση της δουλειάς που κάνουμε εμείς και σε άλλες περιπτώσεις, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, όμως δεν μπορεί να τα βάλεις κάτω. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος να βρεθεί. Έχει φορές, ναι, είχε που κουραστήκαμε. Είχε πυρά, είχε ήλιους, είχε αέρα, είχαμε δυσκολίες. Όμως και η ομάδα, η δική μας, και η πυροσβεστική και η αστυνομία επέμεναν, θα συνεχίσουμε και εμείς μαζί τους. Μέχρι να βρεθεί. Έχετε ξαναβρεθεί αντιμέτωποι δηλαδή με τέτοιο φρικτό θέαμα ή με σε τέτοιες συνθήκες? Αυτή η δουλειά που είχαμε κάνει δαμέ είναι, μπορώ να σου πω, από τις πιο δύσκολες που κάμε μέχρι τώρα. Συνθήκες που εμπιστεύω να συναντήσουμε έτσι καταστάσει. Ναι, έχουμε δουλειές δύσκολες, περνούμε άλλες καταστάσεις δύσκολες, όμως τούτη δουλειά ήταν, μπορώ να σου πω, η πρώτη και ελπίζω η τελευταία που θα συναντήσουμε σε έτσι καταστάσεις. Περιγράψτε μας λίγο τα συναισθήματα, τουλάχιστον τα χθεσινά, όταν βρήκατε και τρίτη βαλίτσα, γιατί είναι αυτή η βαλίτσα που έγινε μεγάλος κόπος για να βρεθεί. Εντάξει, έγινε και μεγάλος κόπος να βρεθεί. Εφτάναμε και στο τέλος του περιθώριου χρόνου που είχαμε δώσει και στο εαυτό μας. Δηλαδή είχαμε ακόμα 5 με 6 μέρες να ερευνήσουμε μέχρι να προχωρήσουμε σε μια άλλη μέθοδο σάρωση.
που δεν είναι τόσο, ας πούμε, σαν να έχεις άνθρωπο μέσα και να ελέγχει με τα χέρια του πόντον πόντο. Τη στιγμή που μου είπε ο Δίτης εχθές, βαστώ τη τσάντα, την τη στιγμή, ξέρεις, έρχεσαι που τη μια χαρά που τελειώσαμε, θα παραδώσουμε το πτώμα στην οικογένεια για να κλείσει το θέμα. Πολλά δύσκολα το εξηγήσεις, που τη μια έχει χαρά, που την άλλη έχει λύπη, όμως μια πολλά έτσι... Είναι relief, στα αγγλικά relief, it's a big relief για όλους. Είστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρετε και στη λίμνη του Μεμή? Η λίμνη του Μεμή είναι άλλη κατάσταση, πιο μεγάλη, πολλά πιο βαθύ. Έχει 60 μέτρα, εδώ έχει 20. Πάλι έχουμε τους κρεμμούς, πάλι έχουμε τις επικίνδυνες συνθήκες με πέτρες που κυλούν κλπ. Το νερό είναι πιο καλό, ναι μεν, πολλά πιο καλό το νερό, όμως ψάχνουμε ένα αντικείμενο πολλά πιο μικρό. Δεν ψάχνουμε βαλίτσα, ψάχνουμε ένα μωρό σε ένα σεντόνι με ένα τσιμέντο μπλοκ. Πιθανότητες δύσκολες, πολλά δύσκολες. Εμείς θα κάνουμε το παν να προσπαθήσουμε να το εντυπωθούμε. Έστω το μπλοκ, έστω και κάτι για να μπορούμε να βρούμε ή κάποιον αυτόν το σεντόνι ή κάποια αυτού του μωρού. Είναι η προσπάθεια μας να το κάνουμε. Και θα το δουλέψουμε πάλι εκεί μέχρι να πούμε ότι δοκιμάσαμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, τις ώρες που θα διαθέτουμε και ή βρέθηκε ή δεν βρέθηκε. Όμως είναι δύσκολη. Όπως ήταν δύσκολο εδώ, ήταν δύσκολο εδώ λόγω όχι βάθους νερού, όμως επικινδυνότητας των νερών, το πρόβλημα, η κατάσταση εδώ, εκεί είναι εντελώς διαφορετικό. Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.